Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Μείζον πολιτικό θέμα από τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη πως η κυβέρνηση έδωσε τη Μακεδονία για να κερδίσει τις συντάξεις. Αποδείξεις και ονόματα ζητεί το Μαξίμου που ενημερώνει τους Ευρωπαίους εταίρους για τις προσβλητικές κατηγορίες. Αμηχανία από τη Νέα Δημοκρατία. Κομισιόν αδειάζει Μητσοτάκη. Εμείς δεν είπαμε ποτέ πως χρειάζονται περικοπές, δηλώνει ο Πιέρ Μοσκοβισί. Νέες βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σας ευχαριστούμε που κρατήσατε την υπόσχεσή σας για την κατάργηση του φόρου στο κρασί, είπαν στον Πρωθυπουργό οι εινοποιοί. Σε κατάσταση σοκ παραμένει το Στρασβούργο, ξύπνησε το φάντασμα της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Πώς βίωσαν το τρομοκρατικό χτύπημα Έλληνες ευρωβουλευτές. Και είμαστε κρατούμενοι, όχι κτίνοι, ξεκαθαρίζουν οι κρατούμενοι στις φυλακές Αυλώνα. Δεν υπήρξε βιασμός του 19χρονου, επισημαίνει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά και το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Στα ύψη παραμένει η πολιτική ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εχμή της αντιπαράθεσης είναι το επιχείρημα, ο ισχυρισμός του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο Πρωθυπουργός αντάλλαξε τη Μακεδονία με τη μη περικοπή των συντάξεων. Ισχυρισμός που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να ανοίξουμε το πρώτο μας θέμα με τη βοήθεια των συναδέλφων Φίβου Κλαβιανού και Γιώργου Σχιαδήμα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι έχει ήδη λάβει διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης τα όσα ελέγχθησαν χθες στην Βουλή και κυρίως οι ισχυρισμοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο συσχετισμός που έκανε μεταξύ του Μακεδονικού και της μη περικοπής των συντάξεων. Είδαμε το πινκ-πονκ των ανακοινώσεων στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σύση Χρυσανδοπούλου και ταυτοχρόνως Γιώργος Σχιαδήμα, είχαμε και μία ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου πριν από ελάχιστα λεπτά, που αφού κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για θρασιδηλία και σημειώνει ότι δεν τολμά στην ανακοίνωσή της να επαναλάβει τους ισχυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως τους διατύπωσε χθες στη Βουλή, διαρωτάται εάν θα πάει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο, για να πει στους ηγέτες ποιος αντάλλαξε τι με ποιον. Και αν θες και την προσωπική μου άποψη, αφού ξεκινάς από μένα, είναι εύστοχο αυτό που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα να μιλήσουμε πέρα από κόμματα, ιδεολογίες και πρακτικές, μιλάμε επικοινωνιακά. Είναι πάρα πολύ έξυπνο και εύστοχο. Γιατί και με ανακοίνωση μετά το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή μιλάμε για ελάχιστα λεπτά ακριβώς όταν διάβαζε στους τίτλους, βγήκε ανακοίνωση και από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όσοι καλύπτουν το ρεπορτάζ γνωρίζουν, αν όχι από την Κυριακή, από τη Δευτέρα τουλάχιστον το μεσημέρι, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πήγαινε στη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είναι την Πέμπτη, γιατί είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, για να σας προλάβω, είχαν ενημερωθεί και οι εταίροι εδώ και καιρό, γιατί κορυφαία στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το τριήμερο. Αν όχι τριήμερο, από την Πέμπτη το βράδυ μάλλον, Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα βρίσκονται στην Αθήνα, θα δώσουν το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα θα λάβουν και το λόγο. Και μιλάω μεταξύ άλλων για τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος είναι ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να διαδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Και είναι και ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δηλαδή, πιο πάνω η εκπροσώπηση δεν πάει όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πάω στον πυρήνα του ερωτήματός ευθύς αμέσως. Και ρωτάς αυτό που ρωτά και το Μέγαρο Μαξίμου Χεσί, μέσω του ενώ της ανακοίνωσης, ότι θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης με ποιους ο κύριος Τσίπρας, εγώ θα χρησιμοποιήσω μια άλλη έκφραση, διαπραγματεύτηκε αυτή την όλη κατάσταση. Δηλαδή, μείωση συντάξεων, πάρτε το Σκοπιανό. Το υιοθετεί. Μα με συγχωρείς, εγώ με απαντάω σαν ρεπορτάζ. Αυτό δεν με ρώτησες. Υιοθετείς τη θέση ότι αντάλλαξε τις συντάξεις με το Μακεδονικό. Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά. Προσωπικά σε ρωτάω. Ναι, εχθές είπα εδώ ότι εύχομαι να μην ισχύει. Ναι, τι το είπα επιλέξει. Η ευχή είναι. Εντάξει, άρα δηλώνεις άγνοια, ας πούμε, μέσω της ευχής. Δεν δηλώνω άγνοια. Προσπαθώ και εγώ να αποκωδικοποιήσω και σας λέω. Η Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν απαντάς αν το εκτιμάσει ή όχι. Όχι, 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 θα σας απαντήσω. Θα πει ναι ή όχι όμως τελικά. Μα με συγχωρείτε, γιατί να σου πω ναι ή όχι, αν έχω να απαντήσω κάτι άλλο. Δηλαδή τι είναι, το ένα δύο. Πες Γιώργο, πες τη σκέψη σου. Ναι, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Και το έλεγα και το μεσημέρι στο Real FM. Πρώτη φορά το λέει τόσο ξεκάθαρα και όχι. Βήμα της Βουλής. Από το βήμα της Βουλής το έφερε. Γίνεται να μην γνωρίζω εγώ καλύτερα τώρα. Αρχηγός εξμαλεξέτη πολίτης. Από το βήμα της Βουλής το είπε. Όχι τώρα. Ολοκλήρωσε πριν ένα μήνα περίπου. Θα σε απαντήσω αμέσως. Όταν για το Σκοπιανό. Τι είναι ένα μήνα, πριν 2-3 μήνες. Ακόμα όταν είχε κάνει την πρώτη ψήφο εμπιστοσύνη από το καλοκαίρι. Ότι ακούγεται, είχε πει ο κ. Μητσοτάκης. Λένε εντάξει, στο εξωτερικό. Ότι ακούγονται πολλά. Εντάξει. Μα με συγχωρείτε, εγώ δεν λες για το βήμα της Βουλής. Είχε πει από τότε. Ο ίδιος, το υιοθέτησε ο ίδιος. Ναι, είχε πει από τότε
ότι λένε η κυρία Τσίπρας, είστε ικανός να δώσετε όλη τη συμφωνία στο Σκοπιανό για να κερδίσετε τις συντάξεις. Δεν θέλω να το πιστέψω όπως και εσύ. Τελικά το υιοθετείς και εσύ και αυτός. Αυτό λέω πια. Τώρα, αυτό τις τελευταίες μέρες. Με συγχωρείτε όμως τώρα, το θέμα είναι τι κάνω εγώ. Όχι, όχι, να προχωρήσουμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία λοιπόν της υπόθεσης και του σχολείου σου, Γιώργο. Μα γι' αυτό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Πάμε να κάνουμε μια κριτική. Μην βάζουμε τα. Όχι κριτική. Να αναπτύξουμε και τις πληροφορίες μας και τις σκέψεις μας ταυτόχρονα. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από αυτό, mm-hmm. σας είπα κάτι. Ότι ο Μητσοτάκης, και απαντάω και στον πυρήνα του ερωτήματός σου μέσω του Μεγάρου Μαξίμου, mm-hmm. δημοσιογραφία κάνουμε, δεν θα παρευρεθεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αν θα απαντήσει περαιτέρω, θα φανεί τις επόμενες ώρες. Αλλά πιστέψτε με, θα απαντήσει. Ωραία. Γιατί επίκειται και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ανώτατο κορυφαίο όργανο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αφού είναι τόσο τσεκουράτος ο κύριος Μητσοτάκης και αφού αγαπάει τη Μακεδονία μας τόσο πολύ και πολύ περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα που την ξεπούλησε, mm-hmm. θα έχει την ευκαιρία από Πέμπτη βράδυ που λέει ο Γιώργος και μπροστά στον κύριο Βέμπερ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση Γερμανίας, να του πει: κύριε Βέμπερ, η Μέρκελ αντάλλαξε τη συντάξη με τη Μακεδονία. Αλλιώς θα είναι κότα, θα κολώσει, λέω εγώ, ο κύριος Μητσοτάκης. Εφόσον θα τους φέρει όλους αυτούς εδώ πέρα, μέσα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να μην τους πει την αλήθεια. Αυτή που τολμάει να πει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν θα την πει μπροστά τους, θα τους έχει εδώ. Επίσης, ο κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Mm-hmm. Για ποιο λόγο ψήφισε την νομοθεσία για τις συντάξεις τη στιγμή που το αντάλλαγμα ήταν να ξεπουλήσουμε τη Μακεδονία για αυτές. Είναι αντίφαση, δεν μπορεί να έχει αυτό το βάρος στη συνείδησή του. Τρίτο που θα πρέπει να απαντήσει. Το αφορολόγητο που έλεγε ότι είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να μειωθεί, γιατί το έχει ξεπουλήσει αυτό ο Τσίπρας. Τώρα λοιπόν που έχει δείξει ο Τσίπρας ότι μπορεί να βρίσκει τρόπους να ακυρώνει τα μέτρα, mm-hmm. αυτό τι λέει, θα το ακυρώσει ή θα χαμηλώσει το αφορολόγητο. Γιατί ο Τσίπρας από ό,τι φαίνεται θα το κόψει. Λοιπόν, μπορεί να δώσει το κυπριακό τότε. Δεν ξέρω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να κρύβεται mm-hmm. πίσω από κουβέντες καφενιακού τύπου. Mm-hmm. Οι απλοί πολίτες μπορούν να σκέφτονται το οτιδήποτε και να το λένε και στο καφενείο μεταξύ τους και ακόμα περισσότερο το κάνουν οι ακραίοι, οι εθνικιστές, οι επικίνδυνοι, αυτοί που έχουν εδώ και πολύ καιρό δηλητηριάσει στην ελληνική κοινωνία και που έχουν πάρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον κάνουν τον κύριο Μητσοτάκη τηλεκατευθυνόμενο. Πριν από λίγα χρόνια ήταν οι βριστές του Κώστα Καραμαλή. Τώρα δίνουν γραμμή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Κυρίως είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν δεν κερδίσει, υπάρχουν άνθρωποι στη Δυτική Παράταξη που αυτή την ακροδεξιά ρητορική την καταγράφουν. Και ο κόσμος καταλαβαίνει πού υπάρχει αμετροέπεια και πού υποστηρίζεται από ουσία. Και ποιος προσπαθεί να κλείσει όπως μπορεί υποθέσεις που ήταν ανοιχτές για δεκαετίες και όποιος πάει να πάρει μικροπολιτικά ωφέλη και με μια αμετροέπεια λόγου λέει ό,τι να είναι. Αφού είναι τόσο μάγκας ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να τα πει και στους ξένους. Και αφού δεν θα πάει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αύριο, να τους τα πει από μεθαύριο εδώ. Ωραία, ακριβώς. Τότε θα πρέπει να τους πει εσύ και εσύ ανήκετε σε κυβερνήσεις που αντάλλαξαν με τον κύριο Τσίπρα το μακεδονικό για τις συντάξεις. Γιώργο, η ιστορία είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, ο καθένας λέει αυτά που θέλει να πει και κάνει τη δουλειά του σε τελική ανάλυση. Όμως, όταν υπάρχει μια καταγγελία για συναλλαγή, αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο συναλλασσόμενοι και υποθέτω ότι εκεί που προσπαθεί να ρίξει το βάρος στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι για να υπήρχε από τη μία πλευρά κάποιος πρόθυμος να ανταλλάξει κάτι με κάτι άλλο, κάποιος άλλος ήταν επίσης πρόθυμος να πει τα βλέπω σε αυτήν την πρόταση συναλλαγής. Και επίσης υποθέτω ότι αν ήθελε mm-hmm. ή τουλάχιστον κάτι μου λέει ότι από αύριο με αυτά θα βρεθεί αντιμέτωπος ο κύριος Μητσοτάκης. Αν ήθελε πραγματικά να πάει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και να δείξει στον κύριο Τσίπρα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους εταίρους του, θα μπορούσε να τα συνδυάσει και τα δύο. Όπως ας πούμε ο κύριος Τσίπρας την Παρασκευή έχει πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέντε Σπορ. Αλλά θα πάει κανονικά στη Σύνοδο Κορυφής. Έχουν ενημερωθεί αρμοδίως οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τα κόμματα που ανήκουν σε αυτό, είτε σε κυβερνήσει είτε δεν είναι, με τους διπλωματικούς διάλογους επίσημους κυβέρνησης, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγγέλει κάτι τέτοιο. Προφανώς. Το έχει κάνει αυτό η κυβέρνηση και περιμένει απαντήσεις. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για συνέδριο, έτσι. Άλλο συνέδριο τρίμερο, άλλο μια πολιτική εκδήλωση. Λοιπόν, δεν θα πούμε τώρα αν είναι αφορμή ή αιτία. Πάντως είναι ενημερωμένη mm-hmm. πριν την ομιλία στη Βουλή από χθες ότι δεν θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή το είχε προετοιμάσει από Δευτέρα, είχε ενημερώσει εδώ, το. Αλλά αυτό. Εδώ που θα έρθουν. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα που θα έρθουμε με το καλό, υγεία να έχουμε. Να το πούμε αυτό. Δεν διαφωνώ πάνω σε αυτό που λες. Πάμε στην ουσία του Σκοπιανού. Λέει ο Τσίπρας εχθές, τι είπε, το αυτονόητο. Ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να είναι και στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου. Μάλιστα.
Ο ίδιος το είπε. Δεν το είπε κάποιος άλλος. Διάβασα βέβαια κάπου και λείπαν κάποιοι, έκανε βήματα πίσω. Δεν το εξέλαβα έτσι. Αλλά αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι υπάρχει ένα πολιτικό κόστος. Έχω πει από αυτό το δελτίο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, όχι, όχι. Γνώση του... Γι' αυτό και πάει στη Μακεδονία αύριο, στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, να μιλήσει με αυτό στο επίκεντρο. Φασισμός, ακροδεξιά και δημοκρατία. Έστειλε ένα μήνυμα είναι στο Ζάιφ όμως, ότι να μην τραβάει το σκηνή. Σύμφωνα, ο Ζάιφ να κάνει τη δουλειά του, αλλά και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα να κάνει τη δική του. Εμ τα έχει κάνει 30 χρόνια, μην πω τι τα έχει κάνει. Εμ τώρα που πάει κάποιος να το λύσει κάποιο το θέμα, πετροβολάει από τη γωνία και λέει πράγματα ανυπόστατα. Και άμα είναι τόσο. Να μην το πετάμε πίσω στον Τσίπρα, ο αρχικός εξ μιας αντιπολίτευσης έχει πει περί συναλλαγής. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι να αιωρείται. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Βέβαια. Λοιπόν. Απ' την αρχή το έχω πει σε αυτό το δελτίο, ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε ότι θα σηκώσει πολιτικό κόστος. Τα έχει σταθμίσει τα δεδομένα και ξέρετε τι γίνεται. Όταν παίρνεις μια τέτοια πολιτική απόφαση, στο τέλος του ανακάθεται η σκόνη, δείχνει και πώς θα πάει ζυγαριά. Και τι εννοώ. Ο κύριος Τσίπρας που στόχευε να αποδείξει, να δείξει σε κάποια κοινά, αυτό που φύγω στην αρχή της τοποθέτησής του, ότι έχει το βάρος να λύνει θέματα τα οποία διαρκούν 20 και 30 χρόνια. Και ένα από αυτά ήταν το Σκοπιανό. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι με τις κορώνες, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση που χρησιμοποιεί ο κύριος Ζάιφ, δημιουργεί αναταράξεις. Όχι μόνο σε σχέση ότι ο κύριος Ζάιφ μπετονάρει τις δικές του δυνάμεις στο ιστορικό του, δημιουργεί αναταράξεις στο δικό του σχέδιο. Και τι εννοώ, έχει σηκώσει ο άνθρωπος το βάρος που του αναλογούσε, μιλάμε τώρα αντικειμενικά όσο γίνεται. Ενώ ο Τσίπρας το βάρος που του αναλογεί με αυτή τη συμφωνία και βλέπει ότι εκεί που είχε κουμπώσει. Είχε κλειδώσει τα κουκιά όταν θα έρθει η προσκύρωση εδώ. Είδε πριν 10 μέρες το ποτάμι να το στρίβει μία αριστερά, μία δεξιά, να δούμε τα επίσημα πρακτικά. Βλέπουμε τον κύριο Καμένο πηγαίνει από πυρουέτα σε πυρουέτα. Είπε, επιβεβαιώθηκα. Άφησε υπονοούμενα για τον κύριο Κοτζιά. Ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του Πράτο, τι είναι αυτά που λέει ο Καμένος να του τραβήξει το αυτί ο Τσίπρας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ανεξάρτητα το τι λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αυτές τις δηλώσεις. Του Ζόραν Ζάεφ, εδώ πέρα δημιουργούνται αναταράξεις ακόμα και σε κάτι που το Μέγαρο Μαξίμου, και το λέγαμε και εμείς από το ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα, διαφαίνονταν ότι είχε κλειδώσει τουλάχιστον τα 151 κουκιά όσον αφορά την ακύρωση της συμφωνίας για το Σκοπιανό. Οι ακροατές μας θέλουν να έχουν κρυστάλλινη κουβέντα. Συγγνώμη, δεν θα σα πω. Ναι, ναι, από εκεί πέρα. Ο Κυριάκος, ναι, όχι. Για να έχει πλήρη, τουλάχιστον να απαντήσει πάνω σε αυτό που λέω, δεν θέλει να το πα πιο πέρα. Γιατί πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό που άνοιγω τόση ώρα το θέμα. Δεν συμφωνούμε. Και κλείνοντας, να πω ότι ο Μητσοτάκης τι είπε ω αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πάνω με το Σκοπιανό, με αφορμή ότι μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα, τον ίδιο ο Ζάεφ λέει ότι είμαστε Μακεδόνες. Και κάνει λόγο για Μακεδόνες του Αιγαίου και να μαθαίνουμε και τη γλώσσα. Και του είναι επίπληξη από τον τι διαφωνεί κανένας αυτό. Και τι είπε, ότι υπάρχει εδώ πέρα συναλλαγή σε σχέση με τις συντάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν. Αυτή ήταν η τοποθέτηση και από εκεί πέρα βέβαια και η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει τις απαντήσεις. Ο κόσμος πρέπει να έχει για να κρυστάλλινη εικόνα. Είπε χτες κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν τολμάει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ρεπορτάζ μπορεί να το αποτυπώσει κάτι αντίστοιχο, να το υποστηρίξει σήμερα. Γιατί είναι μια αμετροέπεια. Αυτή η αμετροέπεια όμως δεν είναι απλή. Δείχνει έναν μικροπολιτικό τρόπο να συμπεριφέρεται ως παλιό πολιτικό σύστημα εξουσίας. Δεν τον ενδιαφέρει η Μακεδονία, τον ενδιαφέρει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση. Γι' αυτό χρησιμοποίησε το μακεδονικό για τις συντάξεις. Αντί όμως να δηλητηριάσει συντάξεις, έδειξε. Πώς πολιτεύτηκε στο μακεδονικό και αυτό θα το πληρώσει το επόμενο διάστημα. Φίβο Κλαδιανέ, Γιώργο Σιαβήμα. Γιώργο Σιαβήμα, Φίβο Κλαδιανέ, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα της οικονομίας τώρα, καθώς συνεχίζονται τα θετικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία με τους θεσμούς να αναγνωρίζουν τη νέα δυναμική της εγχώριας αγοράς. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ο κ. Πιέρ Μοσκοβισή, τόνισε ότι η κυβέρνηση με την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της λιτότητας. Παράλληλα, τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται τη νέα προστασία για την πρώτη κατοικία που θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη, ενώ η παράταση του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για έναν ακόμη χρόνο αναμένεται να δώσει και άλλες σημαντικές ανάσες στην αγορά.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε και την ατζέντα της οικονομίας με τη βοήθεια της συναδέλφου μας, της Αναστασίας Γιάμαλη. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Είναι σαφές ότι από την κυβέρνηση πιστεύουν, θεωρούν πλέον ότι έχουν έναν μεγάλο σύμμαχο, που δεν είναι άλλος από τις επίμονες και ισχυρές τάσεις οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό είναι, για να δίνουμε και το ρεπορτάζ, αυτό είναι και που οδηγεί και το Μέγαρο Μαξίμου να τοποθετεί τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά τα θετικά μέτρα, τα οποία πλέον δεν έχουν χαρακτήρα έτσι φωτοβολίδας, όπως ήταν το κοινωνικό μέρισμα που δόθηκε πέρσι και πρόπερσι, δηλαδή επιδομάτων που δίνονται μία φορά, άπαξ. Αντιθέτως, έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα. Έχουμε έναν προϋπολογισμό, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος έχει 910 εκατομμύρια μέτρα, τα οποία θα ισχύουν εφ' εξής. Στόχος της κυβέρνησης είναι όλα αυτά τα θετικά μέτρα όχι να διαμορφωθούν, να πάρουν μία οντότητα και να μετουσιωθούν σε 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Να θυμίσω ότι μέσα στην κρίση η χώρα μας έχασε 500.000 θέσεις εργασίας. Εντός της κρίσης είχαμε 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στόχος είναι λοιπόν να επιστρέψουμε ξανά στα 4 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι βελτιώνεται όμως η εικόνα σε δείκτες, όχι μόνο στατιστικούς, αλλά και στους πραγματικούς δείκτες. Ας πούμε, η μείωση της ανεργίας. Είχαμε νέο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, όπως που βγήκαν τα στοιχεία. Το είπαμε και εδώ. Λοιπόν, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αν εκτός από τα νούμερα πάνε και οι άνθρωποι καλά. Ναι, εγώ θεωρώ, καταλαβαίνω ότι στόχος είναι αυτό να φανεί στις τσέπες των ανθρώπων. Η κυβέρνηση δίνει έναν πολυμέτωπο, πολυεπίπεδο, με συγχωρείς, αγώνα και για τον κόσμο της εργασίας και για τους επιχειρηματίες, αυτούς που επλήγησαν, τους τίμιους επιχειρηματίες, έτσι, αυτούς που επιχειρούν με τα χέρια πάνω στο τραπέζι, όχι κάτω από το τραπέζι. Μειώνοντας φορολογία για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας εισφορές, προχωρώντας σε μία σειρά από μέτρα. Και κάπου εδώ μπαίνει και ο εξοδικαστικός, για παράδειγμα. Ο εξοδικαστικός που παρατείνεται ένα χρόνο και ήδη έχουν κάνει αίτηση 60.000 άνθρωποι, παίρνει έναν χαρακτήρα πιο μόνιμο. Αντίστοιχο πιο μόνιμο χαρακτήρα, η επόμενη μεγάλη μάχη θα δοθεί για τον νόμο Κατσέλη, για να μπορέσει να πάρει μία παράταση και να μπει σε ένα πλαίσιο κι αυτός μονιμότητας. Έχει μία σημασία όμως το ότι δεν μιλάμε μόνο για μέτρα. Άκουγα και το ρεπορτάζ μας πριν. Δεν μιλάμε μόνο για μέτρα τα οποία αφορούν τον κόσμο οριζόντια. Πάμε και σε στοχευμένα μέτρα. Αυτό το οποίο έγινε με τους νοπαραγωγούς, που έστειλε επιστολή ο επικεφαλής των νοπαραγωγών και είπε στον Πρωθυπουργό ότι μπράβο, τήρησες την υπόσχεσή σου. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μπαίνει σε μια λογική διόρθωσης των πληγών του μνημονίου και εντοπισμένα σε κλάδους οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από άλλους. Να θυμίσω πριν λίγο καιρό ότι επανήλθε η ενιαία τιμή βιβλίου. Αυτό ήταν αίτημα και εκδοτών και βιβλιοπωλείων. Ήταν αίτημα όλου του κόσμου που ασχολείται με το βιβλίο, γιατί κέρδιζαν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι. Λίγοι, οι πολυεθνικές, οι αλυσίδες που κατάφεραν να έχουν χαμηλότερες τιμές στα βιβλία. Έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μια συνολικότερη παρέμβαση. Και τα σχέδια τα οποία πλέον θα κονταροχτυπηθούν και στις εκλογές, όταν αυτές έρθουν, θα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ διακριτά. Και αυτό είναι μεγάλο ευτύχημα, Γιώργο, γιατί για πρώτη φορά θα δούμε σε μια εποχή μετά την επιτροπία, χωρίς μνημόνιο, πράγματι να κονταροχτυπιούνται δύο διαφορετικά προγράμματα και ο κόσμος να επιλέξει. Από τη μία η κυβέρνηση λέει ότι το δικό της πρόγραμμα είναι πρόγραμμα δίκαιης ανάπτυξης. Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι είναι πρόγραμμα αριστείας, διαφάνειας, ίσων ευκαιριών. Να δούμε. Και μάλιστα όλο αυτό σε μια συγκυρία, δεν ξέρω εάν συμφωνείς. Διαβάζω και τον τίτλο μας τώρα που λέει «Μοσκοβισή, ισχυρό μήνυμα κατά της λιτότητας από την Αθήνα». Είδαμε και τις δηλώσεις του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Αν όλο αυτό το συνδυάσουμε με μια πορεία κατά της λιτότητας που έχει πάρει η κυβέρνηση Κώστα στην Πορτογαλία, με το ότι σήμερα το απόγευμα συμφώνησε η κυβέρνηση στην Ισπανία να αυξήσει κατά 22% τον κατώτατο μισθό από 1η-1η του 19. Και ο Μακρόν πιέστηκε να αυξήσει λόγω των κίτρινων γυλαίκων. Έστω κατά
κατά λίγο, κατά μικρό ποσοστό. Οπότε όλο αυτό ξεδιπλώνεται σε μια συγκυρία που ενδεχομένως η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να καβαλήσει σε ένα πανευρωπαϊκό κύμα ανάσχεσης της λιτότητας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Έχουμε και ευρωεκλογές τον Μάιο. Έχει μια σημασία ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχει ένας συσχετισμός δυνάμεων πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει τα μεγέθη της Ιταλίας να πει, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, τα μεγέθη της Γαλλίας, της Γερμανίας και να πει: εγώ είμαι μια τεράστια χώρα, μπορώ να κάνω κουμάντο τα του οίκου μου, ας πούμε. Ακόμα και η Ιταλία βλέπουμε ότι σιγά σιγά το νερό στο κρασί της το βάζει. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Φάνηκε όποιος θέλει να είναι μέρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, δυστυχώς βάζει και νερό στο κρασί του. Σημασία έχει να διαμορφωθεί μια Ευρώπη, η οποία Ευρώπη θα έχει βάλει εκείνη νερό στο κρασί της και δεν θα είναι μια τεχνοκρατική Ευρώπη των πολύ αυστηρών προϋπολογισμών. Και των πλεονασμάτων των βορείων εις βάρος των πλεονασμάτων των νοτίων, αν θες. Έχει μία σημασία, λοιπόν. Πράγματι, στο Νότο διαμορφώνεται ένα μέτωπο σοσιαλδημοκρατών και αριστερών και οικολόγων, οι οποίοι καταφέρνουν να βγάλουν τις χώρες τους από την κρίση και να δημιουργήσουν συνθήκες ανθρώπινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Μάλιστα. Έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί φοβάμαι ότι αν ο συσχετισμός που θα υπερισχύσει θα είναι αυτός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με Βέμπερ και Ορμπάν δεν θα πάμε μακριά και δεν θα πάει μακριά το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Πάντως βλέπουμε κάποιες ενδιαφέρουσες ψηφίδες. Να δούμε στο τέλος της μέρας αν θα φτιάξουν και παζλ. Αναστασία Γιάμαλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη πολιτική συζήτηση της ημέρας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Δύσεων του Κόντρα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Εγώ για την αποδοχή της. Αφού ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα ασχολείστε περισσότερο με την αναθεώρηση, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, όσο σημαντικό κι αν είναι, βλέπουμε ότι βρίσκεται στα ψηλά της επικαιρότητας. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω πώς προχωράνε οι συζητήσεις για το άρθρο 3, για τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, τι βλέπετε να αλλάζει στο τέλος, αν αλλάξει κάτι. Η συζήτηση για το άρθρο 3 και τη σχέση Εκκλησίας-Πολιτείας έκλεισε στην Επιτροπή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος των εργασιών της Αναθεωρητικής Επιτροπής θα ψηφίσουμε και μετά το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια που θα εξεταστεί 2 φορές. Τώρα, η συζήτηση έδειξε ότι τα κόμματα μένουν περίπου στις γνωστές τους θέσεις. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μία εξέλιξη σε σχέση με ό,τι είχαμε δει τότε και με την ανάπτυξη των απόψεων των κομμάτων. Mm-hmm. Εσείς θα αποκλείατε το ενδεχόμενο, επειδή βλέπουμε ότι αυτό το προσύμφωνο Εκκλησίας-Πολιτείας βρίσκεται σε μία μάλλον δύσκολη φάση, σε μία δύσκολη καμπή. Εάν τελικώς καταρρεύσουν οι συζητήσεις, εάν δεν καταφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος να πείσει τους Μητροπολίτες, τον κλήρο κλπ. Για τη χρησιμότητα αυτού του προσυμφώνου, δεν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι λίγο πιο τολμηρός είτε στο προήμιο του Συντάγματος, δηλαδή να μην ξεκινάει το Σύνταγμα με επικαλούμενο την Αγία και Ομοιούσια Τριάδα, είτε ακόμη και στο άρθρο 3. Λοιπόν, στο προήμιο έχουμε μία φράση η οποία έχει μία προϊστορία. Δεν λέω ότι η προϊστορία καλύπτει όλες τις εποχές εξίσου και ότι είναι ανεξάρτητη από συνθήκες που οδήγησαν στην συνταγματική περιοπή αυτής της αρχής, αλλά πάντως έχει μία προϊστορία. Επομένως, η αλλαγή του προημίου είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει κοινωνικές συνενέσεις, οι οποίες ίσως είναι ευκολότερες λίγο αργότερα. Ωστόσο, νομίζω ότι το θέμα της... Όταν λέτε λίγο αργότερα, εννοείται εντός της παρούσης διαδικασίας της αναθεώρησης. Όχι, όχι. Όχι. Εννοώ ότι η κοινωνική συνένεση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκτηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Και για μένα δεν είναι σαφές εάν υπάρχει σε σχέση με την προμετωπίδα του Συντάγματος. Παρά το ότι όχι αν εξηθρησκεία δεν είναι σωστός ο όρος, αλλά η ουδετερότητα του κράτους απέναντι στις θρησκείες, οπωσδήποτε θα προϋπέθεται αυτή η προμετωπίδα να μην υπάρχει. Mm-hmm. Τώρα, ως προς την ουδετερότητα του κράτους απέναντι στις θρησκείες, αυτό νομίζω ότι είναι ένα όριμο θέμα. Η ουδετερότητα σημαίνει ότι η οποιαδήποτε προτίμηση ή πληθυσμιακή υπεροχή μιας θρησκείας δεν πρέπει να οδηγεί με οποιοδήποτε τρόπο σε μια υποβάθμιση της προστασίας και των δικαιωμάτων των πιστών άλλων θρησκειών. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ισχύει από τώρα.
ούτε να δίνει ή να καλλιεργεί τις συνθήκες για να έχουν περισσότερα προνόμια, να έχει περισσότερα προνόμια η επικρατούσα θρησκεία. Όχι. Το δευτερόθρησκο σημαίνει αυτό ακριβώς, ότι δεν πρέπει η μία θρησκεία να έχει προνόμια σε βάρος των άλλων, τα οποία να υποβαθμίζουν τα δικαιώματα των πιστών των άλλων θρησκειών. Τώρα, επειδή είχε διαμορφωθεί ήδη από την προπροηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή μία πρόταση που διατύπωσε ο κύριος Βενιζέλος στην Επιτροπή, ένα κλίμα που μύριζε εκβιασμό, να το πω έτσι. Έχει κάνει η αντιπολίτευση σημαία της το άρθρο 16, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το Κίνημα Αλλαγής, και απειλούν, αυτή είναι η ιδέα Βενιζέλου εν πάση περιπτώσει, αν η κυβερνητική πλειοψηφία, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει ναι στο να παραπεμφθεί η αναθεώρηση του άρθρου 16 στην επόμενη Βουλή, να μπλοκάρουν όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε να εξελίσσεται σε φιάσκο η συνταγματική αναθεώρηση? Νομίζω όχι. Βέβαια αυτό το οποίο λέτε θα φανεί μόνο στις παραμονές της ψηφοφορίας στην Αναθεωρητική Βουλή και οπωσδήποτε αργότερα στην Ολομέλεια. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο συζητήσεων και συζητήσεις πολλές φορές μπαίνουν και προτάσεις οι οποίες είναι πολύ πιο κάθετες από αυτές τις οποίες καταλήγουν με συνθέσεις τα κόμματα. Αλλά τουλάχιστον επισήμως αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει ένα τέτοιο εκβιαστικό δίλημα ή ψηφίζεται αυτό ή φεύγουμε τελείως από τη διαδικασία. Ελπίζω, επειδή το κλίμα κατά τη συζήτηση είναι πολύ καλό και στηρίζεται στις επιχειρηματολογίες και όχι στις ατάκες ή στις προσβολές των οπαδών της άλλης άποψης, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε. Σε ό,τι αφορά στην αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής και την διεξαγωγή εκλογών, εκεί φαίνεται να υπάρχει μία συνένεση, έτσι. Έτσι, ναι. Ιδιαίτερα στην αποσύνδεση νομίζω ότι υπάρχει μία, αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μία μάλλον ευρεία συνένεση. Ναι. Επειδή ξέρετε ότι γράφονται και πάρα πολλά σενάρια για τις προεδρικές εκλογές του 2020, θέλω να επικαλεστώ λίγο και την ιδιότητά σας ως νομικού, ως επιστήμονα, για να σας ρωτήσω εάν πάνε τα πράγματα στην αναθεώρηση έτσι όπως έχουν προϋπολογιστεί. Δηλαδή, αυτή η Βουλή κάνει το πρώτο μέρος, η επόμενη Βουλή στην πρώτη της σύνοδο την ολοκληρώσει. Αυτό σημαίνει ότι το 2020 μπορεί να μην μπορεί το δεύτερο κόμμα, να μην έχει τη δυνατότητα να σπρώξει τα πράγματα σε εκλογές? Κοιτάξτε, τώρα είναι δύσκολο να σας απαντήσω, γιατί είναι πολλές παράμετροι ανοιχτές. Εγώ ελπίζω πάντως ότι αυτή η μεταρρύθμιση όντως θα προχωρήσει. Τι απαντάτε αλήθεια σε όσους κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι πρώτα έσπρωξε τη χώρα σε εκλογές οδηγώντας σε μια άγωνη προεδρική εκλογή και τώρα ανακάλυψε την αξία της μη σύνδεσης των δύο διαδικασιών? Δεν πιστεύω ότι φτάσαμε στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξαιτίας μόνο του θέματος της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι υπήρχαν πολλά οικονομικά αδιέξοδα και ότι ιδιαίτερα υπήρχε ένα οικονομικό αδιέξοδο της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία έκανε και τέτοιες επιλογές ώστε αυτή την πορεία λίγο πολύ να την ευνοήσει έμεσα. Άρα θεωρείτε ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν συνιστούν αυτοκριτική για τον Δεκέμβρη του 2014? Όχι, νομίζω ότι δεν συνδέονται. Να γυρίσουμε λίγο στο άρθρο 16. Βεβαίως. Είπαμε ότι το έχει κάνει σημαία της η αντιπολίτευση. Θέλετε να μας εξηγήσετε για μία ακόμη φορά για ποιο λόγο, αφού υπάρχει αυτό το λογικοφανές επιχείρημα ότι έχουμε ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια κτλ., για ποιο λόγο να μην αφαιθούν, ας πούμε, όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και εκεί να δούμε και τα δημόσια πανεπιστήμια μπροστά στον ανταγωνισμό, αν μπορούν να τον ανταγωνιστούν ή αν μπορούν ιδιωτικά να έχουν τόσα λεφτά ώστε να ανταγωνιστούν τα δημόσια? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν στο πανεπιστήμιο διδάσκεται η γνώση η οποία είναι προωθημένη, η οποία αφορά την τεχνολογία και αφορά θέματα από τα οποία εξαρτάται πλέον η ίδια επιβίωση της γης, δηλαδή να το δούμε οικολογικά. Διότι βλέπουμε πολλά προβλήματα, βλέπουμε ότι ακόμη και λειτουργίες βιομηχανιών οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα περιβάλλοντος, ότι έχουμε ζητήματα που αφορούν διάδοση ασθενειών, φάρμακα κλπ. Επομένως, κατά την παραγωγή της γνώσης και την διάδοσή της, χρειαζόμαστε μία ανιδιοτέλεια ώστε τα κοινά θέματα της γης, της οικουμένης για να το πω με έναν πιο παραδοσιακό όρο, ναι, και του δημόσιου συμφέροντος να μπορούν να αντιμετωπιστούν
χωρίς να υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία τα αποπροσανατολίζουν ή διοχετεύουν τη γνώση μόνο προς όφελος ορισμένων. Αυτό μπορεί να το διασφαλίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, διότι έχει αυτοδιοίκηση και διότι το κράτος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι αρκετά φιλελεύθερος εργοδότης. Δηλαδή, δεν υπαγορεύει στον καθηγητή πανεπιστημίου να διδάσκει τη μία ιδεολογία ή την άλλη, και υπάρχουν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι μπορεί να διδάσκουν και ιδεολογίες πολιτικές οι οποίες είναι αντικρατικές, για παράδειγμα. Το κράτος δεν επεμβαίνει. Αντίθετα, είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι αν ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, δηλαδή είναι μέσα στην αγορά, χρηματοδοτεί ένα πανεπιστήμιο, θα επιτρέψει να γίνει έρευνα και διδασκαλία που να παράγει γνώσεις σε βάρος των συμφερόντων του. Σύμφωνοι, αλλά γιατί αυτό να μην αφήσετε τους επίδοξους φοιτητές να επιλέξουν αν θέλουν το ένα ή το άλλο. Θέλω να πω, ένα πανεπιστήμιο, ένα φάρμακο το αναπτύσσει και μετά μπορεί να το βγάλει δωρεάν στην αγορά ή να δώσει την πατέντα, τέλος πάντων, για να γίνει ο κόσμος καλά. Μια ιδιωτική εταιρεία το κάνει για να κερδίσει. Υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε, να προσθέσω όμως και το ότι το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο χρειάζεται έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζονται δίδακτρα για τις προπτυχιακές σπουδές. Είναι μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Και το φάρμακο το οποίο βρέθηκε, δηλαδή το ότι θα δίνονται δάνεια στους φοιτητές που πληρώνουν τα δίδακτρά τους, ήδη επειδή έχει εφαρμοστεί έξω, έχει οδηγήσει σε ένα διέξοδο, διότι ο φοιτητής ο οποίος τελειώνει το πανεπιστήμιο, στη συνέχεια έχει να αποπληρώσει το δάνειό του και δυσκολεύεται να μπει στην αγορά. Και, εν πάση περιπτώσει, η δυσκολία της κάλυψης των εξόδων των προπτυχιακών σπουδών είναι αναμφίβολο ότι θα αποτρέψει κάποιους νέους από το να μπουν στο πανεπιστήμιο. Από την άλλη πλευρά, όμως, όσο πιο πλατιά είναι τα στρώματα που μπαίνουν στην παραγωγή, στη διάδοση της γνώσης, στην έρευνα, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε αρίστους, να έχουμε γνώσεις εξειδικευμένες, διότι όσο πιο ευρύς και πιο ανοιχτός, δηλαδή χωρίς δεσμεύσεις, είναι ένας διάλογος, τόσο πιο πιθανό είναι να φτάσουμε σε κάποιες σημαντικές ιδέες και σε κάποια ευρήματα και σε κάποιες εφευρέσεις ακόμη. Σκεφτείτε ότι το άλλο σύστημα οδηγεί στην αλυσίδα αριστεία και μετά με βάση αυτήν ευρεσιτεχνία και με βάση αυτήν πνευματική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση, πράγμα που σημαίνει ότι ένας αριθμός γνώσεων που μπορεί να ήταν αναγκαίο να είναι κτήμα όλων των ανθρώπων να πηγαίνουν για αποκλειστική εκμετάλλευση της αγοράς. Αυτό δεν είναι υπέρ της γης, δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας, θα λέγω ότι δεν είναι καν υπέρ της γνώσης. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε διδάξει πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι. Είχαμε χθες και την αστυνομική επιχείρηση και θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το σχόλιο σας και για την επιχείρηση αυτή καθεαυτήν και για όλο το αφήγημα που υπάρχει ότι είναι άντρα ανομίας τα πανεπιστήμια. Και αν βεβαίως είστε ικανοποιημένος με την παρούσα κατάσταση. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, το Σικάγο της ποταπαγόρευσης, αλλά πάντως προβληματάκια φαίνεται ότι υπάρχουν, έτσι. Να αρχίσω ανάποδα. Φυσικά και δεν είμαι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια της χώρας, και πρόκειται για τα πανεπιστήμια που είναι μεγάλα και βρίσκονται στα αστικά κέντρα. Ναι. Σε αυτά τα πανεπιστήμια έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή παραβατικότητα και μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων. Αυτό εμποδίζει και την εκπαίδευση και, εν πάση περιπτώσει, το έγκλημα. Είναι πρόβλημα και οποιοδήποτε άνθρωπο που γίνεται θύμα ή που φυλάγεται να μην γίνει και δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Επομένως, δεν μπορεί να είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Βέβαια, λέω το εξής, ότι δυστυχώς η παραβατικότητα είναι λίγο όπως η αρρώστια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε με ένα διακόπτη από τη γη ξαφνικά 100%. Μπορούμε να κάνουμε προσπάθειες σιγά-σιγά να μειωθεί. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος σήμερα? Να μειώνεται αυτό το φαινόμενο. Έχουμε μείωση. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να την έχουμε με αυτοματισμό. Για να υπάρξει μείωση της παραβατικότητας στο πανεπιστήμιο μέσα, πρέπει να έχουμε μια σειρά πολλών παραγόντων. Και το πρόβλημα και στη χώρα μας και αλλού είναι ότι πολλές φορές θέλουμε απλές λύσεις. Η συνηθισμένη απλή λύση για το πανεπιστήμιο είναι να μπει μέσα η αστυνομία και να τελειώσει η υπόθεση. Η είσοδος της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα για κακουργήματα, είναι αναγκαία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αρκετή για να λύσει το πρόβλημα. Είναι η γνωστή διαφορά μιας συνθήκης, η οποία είναι αναγκαία,
αλλά δεν είναι ικανή. Mm-hmm. Έτσι, πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε να μπει η αστυνομία και θα λυθεί το πρόβλημα. Μα η αστυνομία μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, όπως δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα εγκληματικότητας εκτός του πανεπιστημίου και να εξαφανίσει από μια χώρα την διάδοση ναρκωτικών ή να εξαφανίσει τις κλοπές. Έτσι μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Εάν όμως εκτός από την αστυνομία συμπράξουν και άλλοι παράγοντες και την ώρα που η αστυνομία βοηθά να καταπολεμηθεί η προσφορά, το εμπόριο των ναρκωτικών, έχουμε την ίδια ώρα και μείωση της ζήτησης, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι παράγοντες του προβλήματος, ναι, ακόμη και κάποιες ομάδες φοιτητών, mm-hmm, και κάποιες ομάδες καθηγητών κλπ, αντί και οι ίδιοι να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να βελτιωθεί η εικόνα, λένε ένα κάντε κάτι. Το κάντε κάτι έχει γίνει η κοινωνική μας καταδίκη. Το κάντε κάτι σημαίνει εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, εγώ είμαι ανεύθυνος, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εγώ είμαι μόνο θύμα, ποτέ δράστης. Κάντε κάτι μόνο εσείς. Τη λογική της ανάθεσης περιγράφει. Τη λογική της ανάθεσης, ναι. Αλλά αν όλοι οι παράγοντες του προβλήματος, ο ένας, ναι, λέει στον άλλο κάντε κάτι, τότε το σύστημα αδρανεί, δεν κάνει τίποτα. Άρα έχουν και οι Πριτανικές Αρχές, έχουν και οι κοσμήτορες, οι καθηγητές, οι σύγκλητος ευθύνη για κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται στα πανεπιστήμια. Φυσικά. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος για πλημελήματα, πρέπει να τους καλέσουν οι Πριτανικές Αρχές τους αστυνομικούς. Σωστά. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν σηκώνουν οι καθηγητές το τηλέφωνο, που οι ίδιοι δηλαδή αφήνουν μια κατάσταση να εξελίσσεται. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα κακουργήματα, όποιος και σηκώσει ένα τηλέφωνο και καλέσει την αστυνομία, η αστυνομία θα πάει είτε, ναι, είμαστε στο πανεπιστημιακό άσυλο, mm-hmm, είτε όχι. Τώρα, στην περίπτωση των πλημελημάτων, το πρόβλημα είναι λίγο πιο σύνθετο. Και επειδή με ρωτάτε για ευθύνες των πανεπιστημίων, εγώ θα σας απαντήσω θετικά για δύο πράγματα. Ότι υπάρχουν ευθύνες σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το εξής. Ο Υπουργός Παιδείας συγκρότησε μια επιτροπή να κάνει ένα πόρισμα, να δώσει μια γνώμη στα πανεπιστήμια, μήπως μπορούν να βοηθηθούν στις διαχειρήσεις των κρίσεων, στην, ναι, αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Η γνώμη, έτσι και έτσι είναι συμβουλευτική. Τα πανεπιστήμια αυτοδιοικούμενα είναι. Τελικά θα κάνουν ό,τι νομίζουν τα ίδια και ό,τι λέει ο νόμος. Αλλά αυτή η επιτροπή είπε μια γνώμη, μήπως είναι χρήσιμη. Ενώ τα πανεπιστήμια συνέπραξαν στην παραγωγή του πορίσματος με προθυμία. Έστειλαν και έρευνες, έστειλαν και στοιχεία, με επιστολές. Ήρθε ο πρόεδρος της Συνόδου Πριτάνων και συνέπραξαν στην παραγωγή του πορίσματος. Όταν το πόρισμα τελείωσε και μπήκε στη διαβούλευση, καταγγέλθηκε ως πόρισμα Επιτροπής Παρασκευόπουλου πριν διαβαστεί καλά-καλά, ναι, με κάτι ανακοινώσεις οι οποίες δεν έδειχναν ότι δεν υπήρχε καν χρόνος ανάγνωσης και τα πορίσματά του αφέθηκαν στην άκρη. Τα πορίσματα σας είχαν κατηγορήσει τότε, όχι εσάς, εντάξει, πάλι όπως πάμε νόμο Παρασκευόπουλου, τώρα Επιτροπή Παρασκευόπουλου, δυστυχώς όλα φέρουν ένα επώνυμο, νόμος Κατρούγκαλου κλπ. Σας είχαν κατηγορήσει ότι αυτό το πόρισμα δείχνει μια πολύ χαλαρή αντιμετώπιση έως και ανοχή. Για παράδειγμα, θυμάμαι ένα στοιχείο που έλεγε ότι άμα δεν θέλουμε να καίγονται ATM στις πανεπιστημιοπόλεις, να μην υπάρχουν ATM μέσα σε αυτές. Λοιπόν, προσέξτε. Τα έχετε δει αυτά. Φυσικά και ναι, και προσέξτε που είναι το fake. Mm-hmm. Το πόρισμα αυτό έχει 4 προτάσεις. Ναι. Καμία από αυτές δεν έχει σχέση με το ATM. Απλώς το πόρισμα, όπως ήταν σωστό, ενσωμάτωσε και κάποιες συγγύσεις και κάποιες σκέψεις που κατατέθηκαν μέχρι να φτάσουμε στην παραγωγή των θέσεων. Και οι προτάσεις αυτές είχαν διάφορες θέσεις, οι οποίες ήταν ποικίλες μεταξύ τους. Ήταν και πολλές φορές αντίθετες. Και με σύνθεση αντιθέτων και ακραίων απόψεων, φτάσαμε στα πορίσματα. Ναι. Αυτό το οποίο λέτε με τα ATM, mm-hmm, δεν είναι στις θέσεις. Οι θέσεις είναι 4. Η θέση είναι μία, ότι όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να συντονίζονται όλοι οι υπεύθυνοι και να επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητα, με τηλέφωνο, με mail, αλλά να επικοινωνούν για να μην έχουμε ασυνεννοησίες όπως έγινε στη θεολογική σχολή. Πόσοι όμως πρέπει να. Να σας το ρωτάω, ναι, πόσοι πρέπει να συντονιστούν, γιατί αν πρέπει να συντονιστεί όλοι οι σύγκλητος ή να συντονιστούν 50 άτομα την ώρα που κάποιος έχει ξεκινήσει να πετάει μολότοφ, ώσπου να συντονιστούν μπορεί και να καεί ένα κτίριο, γι' αυτό σας ρωτάω. Η Επιτροπή το έδειξε το αυτονόητο, δηλαδή, ναι, ότι όλοι οι παράγοντες του προβλήματος θα πρέπει να έχουν υποδείξει έναν εκπρόσωπο, να γίνει ίσως μια λίστα του διαδικτύου, αλληλογραφίας και να μπορούν μέσα, mm-hmm, σε λίγα δευτερόλεπτα οι 5 ή 6 υπεύθυνοι, ένας ίσως από τους συνδικαλιστές των καθηγητών, ο Πρίτανης, ο εισαγγελέας που θα έχει υποδειχτεί από πριν, ο αστυνομικός, να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να δουν όλες τις παραμέτρους και χωρίς ασυνεννοησία να πάρουν κάποια μέτρα. Η μία πρόταση ήταν αυτή. Η άλλη να υπάρχει μια οριοθέτηση των ανοιχτών χώρων ώστε να ξέρουμε πού είναι το άσυλο και πού δεν είναι. Η τρίτη ήταν
το κριτήριο όταν έχουμε πλημελήματα, ελαφρά εγκλήματα, της άρσης ή μη, ποιο μπορεί να είναι, και ότι εδώ μπαίνει και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας ως κριτήριο στάθμισης. Και το τελευταίο ήταν ότι πρέπει να προσεχθεί πολύ περισσότερο η διδασκαλία και η έρευνα σε ορισμένα ζητήματα όπως είναι τα ναρκωτικά. Αυτές είναι οι προτάσεις. Δεν ακούσαμε έναν άνθρωπο να έχει ένα αντίθετο επιχείρημα. Τους ακούσαμε όλους να απαξιώνουν αυτές τις θέσεις χωρίς να τις έχουν διαβάσει ή έχοντας διαβάσει τις θέσεις, αλλά αφήνοντας την άκρη, για να μην πω αποκρύπτοντάς τις, και μπαίνοντας σε θέματα των εισηγήσεων που ήταν διάφορα. Άρα, για να καταλάβω, υπήρξαν καθηγητές οι οποίοι συμμετείχαν στην σύνταξη του πορίσματος. Ναι. Το είδαν και δεν έφεραν καμία αντίρρηση. Ναι. Και όταν ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα κλίμα και με πολλά fake news κτλ., βγήκαν και σας κατήγγυλαν. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πω αναφερόμενο σε πρόσωπα. Δηλαδή, το μόνο πρόσωπο το οποίο το ίδιο μετείχε και είχε μία στάση και μετά σε όσα ακολούθησαν ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετείχε στην Επιτροπή εκτός από την τελευταία συνεδρίαση, ναι, διότι ήταν πρόεδρος της Συνόδου Πριτάνεων. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι τα πανεπιστήμια συμμετείχαν και ως πανεπιστήμια, δηλαδή με τους εκπροσώπους τους, και έδωσαν προτάσεις οι οποίες ήταν παραγωγικές, ήταν δημιουργικές. Όταν όμως τελείωσε η σύνταξη του πορίσματος και πριν καν επισημοποιηθεί, όταν κλήθηκαν να καταθέσουν απόψεις στη διαβούλευση προκειμένου αυτό ενδεχομένως να προχωρήσει, σιώπησαν. Τώρα, να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο παιδεία, πανεπιστήμια κτλ. Να γυρίσουμε για ένα λεπτάκι στη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει δικλίδα ασφαλείας ή πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να υπάρχει για να μην γίνονται, ας πούμε, δημοψηφίσματα επί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής? Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι αν, ας πούμε, με 500.000 με λιγότερες ψήφους μπορούσε ένα κόμμα να προκαλέσει δημοψήφισμα για το μακεδονικό, δεν θα ήταν ευχάριστα τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία συνδέονται, ναι, με ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά τα θέματα ειδικά, νομίζω ότι τα δημοψηφίσματα δεν είναι κατάλληλο εργαλείο. Διότι το ανθρώπινο δικαίωμα είναι δικαίωμα και του ενός ακόμη, σε βάρος του συνόλου. Έτσι είναι. Γι' αυτό σας ρωτάω αν έχουν πέσει στην Επιτροπή ιδέες για κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ότι δημοψηφίσματα ναι, αλλά όχι για όλα. Μα βεβαίως. Η πρόταση η οποία έχει γίνει από τους 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει δημοψηφίσματα, αλλά όχι για θέματα ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε δημοψήφισμα εάν πρέπει να μπαίνουν φυλακοί οι ομοφυλόφιλοι επειδή είναι ομοφυλόφιλοι. Αυτό δεν μπορεί να μπει σε δημοψήφισμα. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου. Και προστατεύεται και υπέρ εκείνου ο οποίος είναι στην μειονότητα. Βέβαια. Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εκεί είναι διαφορετικό το πράγμα, διότι εκεί χρειάζονται και κάποιες εκτιμήσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο και το σύνολο μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις γνώμη. Εσείς πολιτικά πώς είδατε τον ισχυρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τις συντάξεις? Είναι τόσο επικίνδυνο όσο περιγράφεται? Κοιτάξτε, πέρα από το ότι είναι επικίνδυνο, εγώ θα έλεγα ότι άκουσα κάτι το οποίο για μένα δεν έχει λογική. Δηλαδή αυτό εμφανίστηκε ως συναλλαγή. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Όμως και στα δύο αυτά θέματα, το κόμμα που κυβερνά, ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει ότι κερδίζει. Δεν πιστεύει ότι κάπου δίνει κάτι. Πιστεύει και στο θέμα των συντάξεων, είναι αυτονόητο αυτό ότι η χώρα κερδίζει με την δυνατότητα να κρατήσει τις προσωπικές διαφορές, αλλά και στο θέμα του ονόματος της γειτονικής χώρας, ναι, πιστεύει ότι προωθεί τις δικές του θέσεις. Γιατί ανέκαθεν στις θέσεις του κόμματος αυτού ήταν η ανάγκη να ενταχθούμε πια στη διεθνή κοινότητα, η ανάγκη να αναγνωρίσουμε και τον αυτοπροσδιορισμό μιας άλλης χώρας, αλλά και βέβαια να ξεφύγουμε από όλες αυτές τις ιστορίες με τα σύμβολα και με τις σημαίες και λοιπά, που οπωσδήποτε δεν είχαν κάνει και σοβαρότητα. Και για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι ακούσαμε χθες τον κύριο Καμένο να επανέρχεται στη δεύτερη τοποθέτησή του τουλάχιστον, όχι μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, αλλά στην τοποθέτησή του στη Βουλή, να επανέρχεται στις απειλές περί απώλειας της δεδηλωμένης, λέγοντας ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποχωρήσουν όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από την κυβερνητική πλειοψηφία. Μπορεί να περπατήσει η κυβέρνηση ως κυβέρνηση ανοχής?
Κοιτάξτε, δεν με ανησυχούν τόσο πολύ οι πολιτικές συγκυρίες. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ρευστά. Mm-hmm. Και από τη μία μέρα στην άλλη τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Με ανησυχούν όμως πολύ φαινόμενα τα οποία έχουν ρίζες και κοινωνικό βάθος, όπως είναι η άνοδος της ακροδεξιάς ρητορίας, η οποία δυστυχώς με την κρίση την οποία βιώσαμε έχει ανέβει πολύ, έχει ψωθεί πολύ και έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Και επειδή έχετε ούτως ή άλλως στοχοποιηθεί και για το θέμα των φυλακών και τον αποσυμφορητικό σας νόμο, θέλω να σας ρωτήσω να κλείσουμε με το πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή τη συζήτηση που εξελίσσεται ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων ως δραστών για τη δολοφονία της 21χρονης κοπέλας στη Ρόδο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέσα στις φυλακές. Είδαμε ότι ο Άριος Πάγος ζητεί να ερευνηθούν οι συνθήκες του ξυλοδαρμού. Κοιτάξτε, εδώ η απάντηση νομίζω οποιοδήποτε ανθρώπου που βλέπει αυτό το θέμα είναι ίδια. Είναι ότι η αυτοδικία δεν επιτρέπεται. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει κάνει ένα έγκλημα και κάποτε το κάνει πολύ βαρύ έγκλημα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί από την οργανωμένη κοινωνία, από τη δημοκρατία και με μία ποινή η οποία να του αναλογεί. Η δημοκρατία δεν κάνει χατήρια. Η δημοκρατία αυτόν που έχει βαριά ευθύνη, βαριά τον τιμωρεί, αλλά τον τιμωρεί μετά από μια δίκη για να φανεί και η έκταση ακριβώς της ενδίκης και η βαρύτητα της ποινής που πρέπει να επιβληθεί. Αλίμονο αν οδηγηθούμε στην αυτοδικία, τότε η κοινωνία μας θα κινδυνεύσει γενικότερα από διοργάνωση. Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις. Μία μετοπική σύγκρουση σε υψηλούς τόνους, όπου ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντάλλαξαν βολές για το μακεδονικό, την οικονομία και τα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα μείνουμε τώρα στο θέμα. Μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Πουλακίδας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Πολλοί είπαν πολλά για την χθεσινή συζήτηση, όμως όσες απόψεις ή αναλύσεις και αν ξεδιπλώθηκαν, όλοι συμφωνούν σε ένα. Ότι μιλάμε για μία πόλωση ίσως και χωρίς όρια, έτσι. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα χθες ακούσαμε δύο απόψεις. Ήταν η άποψη του κυρίου Τσίπρα και η άποψη του κυρίου Μητσοτάκη. Άλλος δεν ομίλησε. Δεν ακούστηκε μία τρίτη εκδοχή των πραγμάτων. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος, δηλαδή το Πασό και το Ποτάμι, επέλεξαν οι ηγεσίες τους να μην συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό όμως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν λάθος, ότι θα μπορούσαν να έβιναν το δικό τους τόνο και τη δική τους οπτική στα πράγματα και ως προς το ύφος, αλλά και ως προς το πολιτικό περιεχόμενο. Επέλεξαν όμως για δικούς τους λόγους το κάθε κόμμα να μην συμμετέχουν. Και αυτό είναι ένα δεζαβαντάζ. Εγώ αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει στροφή προς τα δεξιά της, ένα κόμμα το οποίο θέλει να συνεργαστεί ή προόριστε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλει. Mm-hmm. Έτσι. Το αντιλαμβάνομαι. Το έχω στο μυαλό μου δηλαδή για ποιο λόγο δεν θέλουν να μιλήσουν την ημέρα που ο κ. Μητσοτάκης λέει αυτό το οποίο είπε χθες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τη Μακεδονία. Μιλάς για το κίνημα αλλαγής προφανώς. Προφανώς. Ναι. Πάντως όλη αυτή η εικόνα. Μιλάς για το κίνημα αλλαγής γιατί τα ευρωπαϊκά κόμματα, τα αριστερά προοδευτικά κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης δεν κάνουν αυτό. Έχουν άλλη πολιτική. Για παράδειγμα, στην Ισπανία συγκυβερνούν μαζί με οι σοσιαλιστές στην Ισπανία και συγκυβερνούν μαζί με τους αριστερούς Ποδέμος και σήμερα που μιλάμε δίνουν 22% αύξηση στον κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η δουλειά και ο κοινωνικός ρόλος που πρέπει να έχουν τα προοδευτικά κόμματα. Και όχι να πηγαίνουν να κυνηγάνε τη δεξιά από πίσω, σε όποιες βολιχοβρομίες τρέχει πηγαίνουν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια, από τη μια, η εικόνα που είδαμε είναι μια εικόνα η οποία επιβεβαιώνει αυτή την περίφημη φράση του πολιτικού ρεπορτάζ στις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δηλαδή, είδαμε δύο μονομάχους οι οποίοι φαίνεται ότι συμπιέζουν πολύ όλα τα μικρά κόμματα. Απ' την άλλη πλευρά, είδαμε να δημιουργεί και νέα ερωτήματα ο Πάνος Καμένος, καθώς αν και πριν μερικές ώρες πριν μιλήσει στη Βουλή, είχε διαβεβαιώσει ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αλλά δεν θα την ρίξει. Στην ομιλία του είπε ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση και από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άφησε, με άλλα λόγια, ανοιχτό πάλι ένα θέμα δεδηλωμένης ή απώλειας δεδηλωμένης. Η πόλωση που προκλήθηκε με τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε τις συντάξεις με τη Μακεδονία, και για να είμαστε απολύτως ακριβείς, σε δεύτερη εκδοχή είπε, υπενήχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τη Μακεδονία. Να το υπενθυμίσω για τους ακροατές, για τους τηλεθεατές.
Είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με το σύνθημα «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία», λέει ο κ. Μητσοτάκης, διότι η Δημοκρατία δεν διαπραγματεύτηκε, διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτό με το οποίο συμφωνεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τη Μακεδονία. Για να μην έχουμε απορίες και να μην κρυβόμαστε πίσω από, πίσω από τη μύτη μας, πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, η πόλωση λοιπόν που προκλήθηκε από αυτή τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη είναι προφανές ότι συμπαρέσυρε και τα μικρότερα κόμματα. Για παράδειγμα, σωστά το λες ότι ο κ. Καμένος στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε, μίλησε για αποχώρηση από την κυβέρνηση, των υπουργών από την κυβέρνηση και σταμάτησε εκεί. Στην ομιλία του όμως, μίλησε για αποχώρηση και από την κυβέρνηση και από την κυβερνητική πλειοψηφία στην ομιλία του στη Βουλή. Και σήμερα ήταν στο ίδιο κλίμα και θα έλεγα και πολιτικά κιόλας και ακόμα πιο, και ένα βήμα πιο μπροστά. Είναι προφανές. Δημιουργείται ένας ανταγωνισμός στο χώρο αυτόν, ο οποίος είναι εμφανής. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Μετά την στροφή του κυρίου Μητσοτάκη προς την άκρα δεξιά του, εμφανίζεται ποιος, ο κύριος Μιχαλολιάκος, να κάνει πρόταση στον κύριο Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Είναι ανίκουστο. Προφανώς και δεν έχει ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία προφανώς, γι' αυτό. Προφανώς, εννοείται. Δεν είναι ευθύνη. Αλλά κάτι είναι το οποίο έχει κάνει τον κύριο Μιχαλολιάκο να νιώθει ότι μπορεί να απευθύνεται πια στον κύριο Μητσοτάκη σε να είναι όμορος χώρος, εφαπτώμενος χώρος. Σαν να έχουν κοινά σύνορα. Και να μην νιώθει ότι του διαχωρίζει ένα κάθετο τείχος, το δημοκρατικό τείχος, το οποίο χωρίζει τους φασίστες από τους δημοκράτες. Και δεν προφανώς... την έκανε την πρόταση αυτή στην κυρία Γεννηματά. Ναι. Έτσι. Δεν την έκανε την πρόταση αυτή, ας πούμε, σε ένα μικρότερο κόμμα ή στον κύριο Τσίπρα, ούτε στο κόμμα του κυρίου Δημήτρη Καμένου ή στον κύριο Καμένο, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Στον κύριο Μητσοτάκη ένιωσε ότι δικαιούται να κάνει αυτή την πρόταση. Και μάλιστα με τρεις συγκεκριμένους όρους. Η δήλωση του κυρίου Μιχαλολιάκου είχε τρεις όρους. Το ζήτημα της Μακεδονίας, στο οποίο θεωρείται ότι συμφωνούν. Δεύτερον, το ζήτημα της μετανάστευσης, ζητώντας την απέλαση των παρανόμων εισελφόντων μεταναστών. Και τρίτον, την καταγγελία των μνημονίων. Εύκολο και αυτό, γιατί τα μνημόνια έχουν ήδη τελειώσει. Εύκολα τα καταγγέλνει τα μνημόνια σήμερα. Με άλλα λόγια. Όταν έμπαινε η χώρα στα μνημόνια, τότε ήταν λίγο πιο δύσκολο. Το ότι έχουμε αυτή την έκφραση διαθεσιμότητας εκ μέρους του αρχηγού της νεοναζιστικής οργάνωσης την ίδια στιγμή, στην ίδια συγκυρία που κατηγορεί το Κυριάκος Μητσοτάκης για δεξιά στροφή, προφανώς δεν αποτελεί και την ευτυχέστερη πολιτική σύμπτωση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι. Νομίζω ότι είναι. Θεωρώ αυτονόητο ότι είναι κάτι που είναι απορριπταίο. Δεν το συζητάμε. Προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα του δημοκρατικού τόξου. Όμως το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εισέρχεται στο χώρο της πολιτικής ακραίας δεξιάς και μιλάει με αυτούς τους όρους, γιατί αυτό το οποίο ακούστηκε χθες είναι μια πολιτική παραδοξολογία. Διότι ήταν μια θέση η οποία δεν είχε επιχείρημα, δεν είχε απόδειξη. Ούτε και σήμερα υπήρξε απόδειξη. Και αύριο, αν πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του ΕΛΚ, θα πρέπει να γυρίσει στην κυρία Μέρκελ ή σε κάποιον άλλον και να πει: εσύ έκανες τη συναλλαγή. Εσύ έκανες τη συναλλαγή με τον κύριο Τσίπρα. Και να τον καταγγείλει αυτή τη συναλλαγή. Αλλά δεν τα κάνει αυτά, γιατί αυτά θέλουν λίγο φάρος. Και κλείνοντας, να σχολιάσουμε και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Κατρούγκαλος είναι στην Αμερική, καθώς ξεκινά αύριο η έναρξη του διαλόγου, του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Και στο περιθώριο αυτό είχε και ένα ενδιαφέρον ραντεβού με τον Μάθιου Νίμιτς, τον διαχρονικό πια, ειδικό απεσταλμένο. Από την υπόθεση αυτή. Ειδικό απεσταλμένο και διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για το μακεδονικό. Του κυρίου Νίμιτς, ο οποίος μόλις την περασμένη εβδομάδα, κατόπιν διαβήματος της ελληνικής πλευράς, λένε οι πληροφορίες, πήρε τηλέφωνο τον πρωθυπουργό της Φιερόμ, τον κύριο Ζάιφ, και του συνέστησε να μην τραβήξει άλλο το σχοινί των δηλωσιών του. Έτσι. Ο κύριος Κατρούγκαλος είπε στον κύριο Νίμιτς ότι επιβεβαιώνει την προσήλωση της Ελλάδας στο πνεύμα και στο γράμμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, με την αυτονόητη προϋπόθεση, και το λέω έτσι ακριβώς όπως το διατύπωσε ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι αυτή η προσήλωση είναι αμοιβαία και από την άλλη πλευρά. Και ότι συζητήθηκε η πρόοδος και ορισμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Επομένως, είναι προφανές ότι η ελληνική πλευρά έχει θέσει τα ζητήματα που υπάρχουν τώρα τις παρεκβάσεις που κάνει επί της συμφωνίας ο κύριος Ζάιφ και τα έχει θέσει στο διεθνή παράγοντα και στο επίπεδο του ΙΕ αλλά και αλλού. Και συνεχίζει να στέλνει και μηνύματα η Αθήνα στα Σκόπια, έστω μέσω Νέας Υόρκης, να μην συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Χθες το είπε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά ξέρουμε ότι πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, είχαν σταλεί τα μηνύματα αρμοδίως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ο εφιάλτης της τρομοκρατίας επέστρεψε στη Γαλλία. Ένοπλος άνοιξε πυρ σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 12. Ο δράστης, μαροκινής καταγωγής, ήταν γνωστός στις αρχές και κατόρθωσε να ξεφύγει. Τις στιγμές αγωνίας που έζησαν περιγράφουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές που βρίσκονταν στη γαλλική πόλη, εκεί όπου εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά από τον Στρασβούργο τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλησπέρα, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα. Εσείς πώς το βιώσατε το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα? Ήσασταν στην Ευρωβουλή, σωστά? Ναι, ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν έγινε η επίθεση. Στη συνέχεια, για λόγους ασφαλείας, κλείσαν οι πόρτες και απογορεύτηκε σε οποιοδήποτε να βγει έξω, να πάει στην πόλη. Και το ζήσαμε εκεί, προσπαθούσαμε να δούμε τι είχε γίνει με τους ανθρώπους ή τους συναδέλφους ή τους συνεργάτες που είχαν ήδη φύγει, γιατί ήταν 8 η ώρα το βράδυ. Και μετά τη βγάλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα, αναλογιζόμενοι που πάει η κατάσταση αυτή με την τρομοκρατία και προσπαθούσαμε να βρούμε και λίγο φαγητό, γιατί δουλεύαμε όλη τη μέρα, δεν είχαμε φάει. Ελπίζαμε να φάμε το βράδυ και δεν υπήρχε φαγητό για τόσο πολλά άτομα, γιατί είχαμε εγκλωβιστεί καμιά 600 άτομα, όχι μόνο ευρωβουλευτές, αλλά και συνεργάτες και βοηθοί. Τι ώρα καταφέρατε να φύγετε από την Ευρωβουλή, από το κτίριο? Κατάφερα να φύγω στις 2.30 ώρα το βράδυ. Όταν μας δώσανε την αδότητα να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά. Από σήμερα πώς είναι η κατάσταση? Όλα τα μέσα τα διεθνή περιγράφουν, κύριε Κούλογλου, μία πόλη περίπου Φρούριο, την ώρα που ακούμε και διάφορους να μιλούν για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Το άκουσα και εγώ και με ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοί σας και συνάδελφοί μου. Δεν ισχύει αυτό. Είχαν πάρει τρομερά μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είχαν απαγορευτεί να μπαίνουν μέσα στο κέντρο της πόλης. Σε όλους τους δρόμους που οδηγούσαν στο κέντρο, που είναι ένα μεγάλο κέντρο, δεν είναι ένα μικρό, υπήρχαν αστυνομικοί που κάνανε ελέγχους όλες αυτές τις μέρες, γιατί αυτή η χριστουγεννιάτικη αγορά κρατάει μέρες, πολλές μέρες. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατο να αποτρέψει κανείς ένα άτομο που είναι αποφασισμένο και να πεθάνει ακόμα, να φέρει ένα όπλο και να βαράει αθώους πολίτες. Είναι πολύ δύσκολο να αποτρέψει ένα δειλό από το να σκοτώσει αθώους ανθρώπους, πολύ περισσότερο όταν αυτή τη σύγχρονη μορφή τρομοκρατίας ο άλλος δεν τον νοιάζει και να πεθάνει. Διότι πιστεύει ότι ακόμα και αν πεθάνει θα γίνει μάρτυρας και θα πάει στον παράδεισο με παρθένες και βουνά από πιλάπια. Επομένως η αντιμετώπιση τρομοκρατίας θέλει διαφορετικά μακροπρόθεσμα μέτρα. Σήμερα μπορείτε να πείτε ότι έχει κάπως αποκατασταθεί το κλίμα στην πόλη? Έχει αρχίσει έστω και δειλά να κυκλοφορεί ο κόσμος? Ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως το Στρασβούργο πλημμυρίζει κάθε μια φορά το μήνα που είναι η ολομέλεια της Ευρωβουλής. Και ούτως ή άλλως επίσης η χριστουγεννιάτικη αγορά του είναι οι μέρες που περιμένει κάθε χρόνο. Είναι φημισμένο γι' αυτό. Ναι, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι κάτι σαν τη δική μας Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάτι τέτοιο είναι. Έρχονται από όλες τις χώρες, έρχονται από όλη τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από τις άλλες γειτονικές χώρες. Τώρα, σήμερα δεν γίνεται η γιορτή των Χριστουγέννων και τις επόμενες μέρες δεν ξέρω αν θα ξαναξεκινήσει, αλλά οπωσδήποτε φέτος έχει στιγματιστεί από αυτό το επεισόδιο που στήγησε τη ζωή σε τόσα άτομα. Υπάρχει μια ανησυχία ασφαλώς, υπάρχει παγωμάρα και υπάρχει και οργή για τους δειλούς δολοφόνους. Αυτό είναι το κλίμα που πήρα εγώ κάνοντας μια βόλτα σήμερα στην πόλη. Σας έχουν δώσει οι αρχές κάποιες οδηγίες, τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα? Η ολομέλεια θα συνεχιστεί κανονικά ως το τέλος της εβδομάδας, σωστά? Ναι, όχι, γίνεται προσπάθεια και από τις αρχές και εδώ στη συνεργασία προφανώς με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουμε μια εικόνα ομαλότητας ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση δεν μπόρεσε να ταράξει ούτε την κοινωνική ζωή της πόλης ούτε φυσικά τις πολιτικές εξελίξεις, διεργασίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό πράγματι δεν το επηρέασε. Το δράμα είναι ότι αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οι οικογένειές τους υποφέρουν επειδή βρέθηκε ένας τρελαμένος δειλός τύπος
να βαρέσει εμψυχρό και να είσαι στο κατάλληλο μέρος στην κατάλληλη στιγμή. Πάντως έχει τη σημασία του ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια που μας λέτε για επιστροφή στην κανονικότητα, με δεδομένο ότι, ότι κάθε φορά που εμπεδώνεται ο φόβος είναι σαν να έχουν νικήσει οι τρομοκράτες, έτσι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Είναι, και δεν πρέπει να επικρατήσει ο φόβος. Εντάξει, δεδομένου δε ότι υπάρχει και, υπάρχει και εμπειρία στη Γαλλία από τρομοκρατικές επιθέσεις και αυτή δεν ήταν τόσο αιματηρή όσο ήταν οι δεκάδες νεκροί στο Μπατακλάν και στις άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν γίνει στο Παρίσι. Νομίζω ότι αντιμετωπίζεται με μια σχετική ψυχραιμία. Το κακό είναι ότι παρεμβάλλεται αυτή η τρομοκρατία τη στιγμή που γινόταν αυτή, υπήρχε αυτό το κίνημα με τα κίτρινα γυλαίκα, το οποίο ζητούσε αλλαγή της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης Μακρόν, τώρα παρεμβάλλεται αυτός ο παράγοντας τρομοκρατίας. Το τι ρόλο θα παίξει δεν το ξέρουμε ακόμα. Πρέπει να σας πω ότι για την Παρασκευή ετοιμαζόταν μια πολύ μεγάλη απεργία και κινητοποίηση στην οποία παίρνει μέρος και το μεγαλύτερο γαλλικό εργατικό συνδικάτο. Το ΣΕΖΕΤΕ. Το ΣΕΖΕΤΕ. Και θεωρείται μια αποφασιστική μέρα. Τώρα, αν αυτή θα παίξει, αν η τρομοκρατική μέτρηση θα παίξει ρόλο ή όχι, απομένει και αυτό να το δούμε, όπως και να δούμε αν θα συλληφθεί τελικά ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος κρύβεται προς το παρόν. Κύριε Κούλογλου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, έστω και ευχαριστώ τηλεφωνικά. Πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Φιλοξενούμε απόψε εδώ στο στούντιο του Κόντρα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, και τον κύριο Γιάννη Σαμέλη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, και εσάς και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσω, κύριε Μουμουλίδη, με τον απόϊχο όσων έγιναν χθες στη Βουλή. Εντάξει, ήταν βαριά η κατηγορία ή ο ισχυρισμός, όπως θέλετε πείτε το, ότι η κυβέρνηση έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τις συντάξεις. Το να φτάνει αυτό μέχρι τα ευρωπαϊκά φόρα για να ζητηθούν εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι λίγο υπερβολικό? Αν το έδωσε ισοδυναμία με το πούλησε και αν αυτό κάνουμε μια άλλη αναγωγή σε μια άλλη έκφραση που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη, ότι η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία, και αν σκεφτούμε πότε ακούστηκε το σύνθημα αυτό, ακούστηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κυριαρχίας από Αυστριακούς, ότι η Δημοκρατία πούλησε την Αυστρία, η φιλοβασιλική, η φιλοαυτοκρατορική μάλλον. Ναι. Τότε μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ και εκβαθέων την έκφραση του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εν τη ρήμη του λόγου του παραφέρθηκε, διότι όντως πρόκειται περί ιστορικού ατοπήματος, πολιτικού ατοπήματος. Δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία να υπάρχει παρόμοιο λεκτικό ατόπιμα. Και θα πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στα όσα λέμε. Είναι άλλο πράγμα η δημοκρατική αντιπαράθεση, άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και είναι άλλο πράγμα η προσπάθεια έναντι του να κερδίσεις κάτι, να ξεφεύγεις. Ο κ. Μητσοτάκης εχθές ξέφυγε και αυτό νομίζω ότι είναι μια θλιβερή στιγμή για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κύριε Σαμέλη, όταν κάποιος κατηγορεί κάποιον ότι έκανε συναλλαγή, ότι πούλησε, ξεπούλησε κτλ., αυτά που ακούσαμε χθες στη Βουλή, δεν πρέπει να παρέχει και κάποιες εξηγήσεις, κάποιες αποδείξεις επ' αυτού, γιατί η συναλλαγή θέλει δύο. Δηλαδή, αν από τη μια πλευρά του τραπεζιού υπήρχε ο κύριος Τσίπρας, με βάση όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, απ' την άλλη, ποιοι? Η Κομισιόν που στήριξε το ελληνικό αίτημα να μην κοπούν οι συντάξεις? Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα τα οποία συζητούνταν χθες. Το ένα ήταν το νομοσχέδιο για τη μη περίκοπη των συντάξεων και το άλλο είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Για μας το μείζον είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία η οποία είναι εθνικά επιζήμια, η οποία από την πρώτη στιγμή είχε σκοτεινά σημεία τα οποία εμείς καταδείξαμε και η ρητορική ΖΑΕΦ, η οποία έχει έρθει όλους αυτούς τους μήνες, με πλέον πρόσφατη τις τελευταίες ημέρες, αποδεικνύει το δίκιο των αιτιάσεων το οποίο είχαμε κάνει. Επίσης, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία την οποία
ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση αποτελείται από δύο κόμματα τα οποία δεν συμφωνούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, δεν αποτελούσε μέρος των προγραμματικών του δηλώσεων για τις οποίες έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή, δεν υποστηρίζεται από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και αυτό νομίζω είναι προφανές. Πλέον έχει σταματήσει και κάθε επιχειρηματολογία εκ μέρους των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε στην αρχή του έτους ότι δήθεν ο κόσμος ήταν μοιρασμένος. Πλέον είναι σαφές ότι ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι απέναντι. Και είναι μια συμφωνία η οποία δεν προσφέρει τίποτα στη χώρα μας, προσφέρει τα πάντα στη γειτονική χώρα και γι' αυτό βλέπουμε το οξύμορο φαινόμενο τα κυβερνητικά στελέχη που την υπερασπίζονται να έχουν την ανάγκη να δικαιολογήσουν την ρητορική, την εθνικιστική ρητορική ΖΑΕΦ. Αυτό λοιπόν ισότι έχει να κάνει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Να πάμε στο ζήτημα των συντάξεων. Η μη περικοπή των συντάξεων είναι κάτι το θετικό. Να θυμίσω όμως ότι η μη περικοπή των συντάξεων δεν ήρθε μόνη της, προηγήθηκε η περικοπή. Η περικοπή ψηφίστηκε αποκλειστικά και μόνο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλ το 4387 του 2016, τον οποίο και τότε η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε, πιστεύοντας σε μια άλλη αρχιτεκτονική του πολιτικού, του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είχε ήδη προβάλει συγκεκριμένη τροπολογία και για να είμαι δίκαιος, πρώτα η κυρία Γεννηματά το Κίνημα Αλλαγής και εν συνεχεία και η Νέα Δημοκρατία έφεραν στις αρχές του φθινοπόρου τροπολογία την οποία τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψήφισε. Προφανώς υπήρξε μία συναλλαγή με κάποια ανταλλάγματα και για το λόγο αυτό τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την υπερψήφισε και σήμερα έρχεται υπέρμαχος έχοντας συντρίψει τους νέους συνταξιούχους, έχοντας κάνει 17 μειώσεις στις συντάξεις και έχοντας επιβάλει 29 νέους φόρους και μας λέει ότι ξέρετε δεν κάνω την περικοπή την οποία εγώ μόνος μου αποφάσισα. Συγγνώμη, όταν λέτε προφανώς υπήρξε συναλλαγή με κάποια ανταλλάγματα, ποιος συναλλάχθηκε με ποιον και ποια είναι τα ανταλλάγματα? Κοιτάξτε. Εάν θέλουμε δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτά δεν μπορούν να λέγονται έτσι, γι' αυτό σας ρωτώ. Το ότι δεν το λέγονται, επειδή άκουσα και τον αξιότιμο κύριο Μουμουλίδη, mm-hmm. που λέει δεν έχουν ξανακουστεί στην Ελληνική Δημοκρατία, να του θυμίσω ότι το κόμμα του μιλούσε για γερμανοτσολιάδες, για κρεμάλες, μιλούσε για Πινοσέτ, επί εκλεγμένων πολιτικών ηγετών. Επίσης, αυτό που είπατε για το σύνθημα «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία» δεν το υιοθέτησε η δική μας παράταξη. Απέναντίας, η δική μας παράταξη με σαφήνεια. Εδώ νομίζω σφάλετε και ήσασταν χτες στην Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης με σαφήνεια είπε ότι εμείς καταδικάζουμε αυτό το κατάπτυστο. Το σύνθημα προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή. Το οποίο εκτός του ότι είναι εξόχως αντιδημοκρατικό και εμείς ως η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη χώρα μας δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από κανέναν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι είναι και άδικο. Γιατί δεν πούλησε η δημοκρατία τη Μακεδονία. Τα όσα έγιναν με τη Μακεδονία, η κατάπτυστη για μας και εθνικά επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών φέρουν μία υπογραφή. Υπογραφή Κοτζιά Τσίπρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι όποιες ευθύνες δεν πρέπει να ανάγονται στο δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο και το οποίο εμείς είμαστε από τους θεμελιωτές τους, η παράταξη η οποία έφερε τη δημοκρατία στη χώρα και η οποία έλυσε όλα τα ζητήματα και τα δημοκρατικά και τα πολιτιακά με ομαλότητα, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει σαφής πολιτική ευθύνη για μια συμφωνία με την οποία ο ελληνικός λαός είναι απέναντι. Και μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας δεν έχει λάβει πολιτική νομιμοποίηση από κανέναν. Κύριε, μάλιστα. Μια τελευταία φράση, επιτρέψτε. Τελευταία φράση. Μάλιστα. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε mm-hmm. την μόνη αντιδημοκρατική στάση που είδα σε αυτό, η οποία ήταν η στάση του κυρίου Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τους εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων που διαδήλωσαν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές πόλεις Μακεδονίας ως ετερόκλητο όχλο και τους επεφύλαξε τα δακρυγόνα και τα κλομπ των ΜΑΤ στο Πισοδέρι την ημέρα που υπεγραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Ως εκ τούτου λοιπόν, όχι σε εμάς μαθήματα δημοκρατία. Κύριε Μουμουλίδη. Δεν πρόκειται περί μαθημάτων δημοκρατίας. Είναι φανερό ότι και ελπίζω να μην γίνει έτσι, ελπίζω να καταλάβουμε όλοι που πηγαίνει η δημοκρατία. Mm-hmm. Η ρητορική του κ. Μητσοτάκη είναι εμπριστική. Είναι φανερό ότι προσπαθεί να πολλώσει και προσπαθεί να διχάσει. Τώρα. Τα περί συμφωνίας των Πρεσπών και η διαφωνία της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση την οποία δεν αξίζει τον κόπο να επαναλαμβάνουμε και καθημερινά. Η αλήθεια δείτε είναι ότι από αυτού είναι καταγεγραμμένες οι απόψεις. Δείτε όμως κάτι. Η στιγμή που επιλέγει κάποιος να αλλάξει την ατζέντα, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου, είναι προφανής. Προφανώς και επιχείρει ο κ. Μητσοτάκης τη στιγμή που η κυβέρνηση επιτυγχάνει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Αυτό δηλαδή που αμφισβητούσε ή που ευχόταν να μην συμβεί η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή τη μη περικοπή των συντάξεων. Ένα ζήτημα πάνω στο οποίο έπαιξε σε εισαγωγικά έναν ολόκληρο χρόνο επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία, όταν τη στιγμή που το χάνει, mm-hmm. τη στιγμή ακριβώς που έρχεται να συζητηθεί και να επικυρωθεί αυτή η κατάργηση αυτής της απόφασης, η οποία ήταν μία από τις
μνημονιακές, μία από τις δεσμεύσεις που είχε η κυβέρνηση, που υποχρεώθηκε να παραχωρήσει. Την ίδια στιγμή επιλέγει λοιπόν να αλλάξει ταχύτητα, να αλλάξει την ατζέντα. Είναι προφανής ο λόγος, αλλά γιατί σήμερα θα πρέπει να κουβεντιάζουμε για τα θετικά αυτής της περίοδου. Και όντως, εάν αμφισβητήθηκαν τα όσα ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση το 2016, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά που ανακοίνωσε το 2018 υλοποιούνται, βλέπουμε, με ορολογιακή ακρίβεια καθημερινά. Αυτό φαίνεται να ενοχλεί. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μείνω λίγο στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, νομίζω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, πέρα από το πώς τη βλέπει κάποιος, αν τη βλέπει θετικά ή αρνητικά, αν τη βλέπει με προβλήματα ή όχι, εγώ εκτιμώ ότι ενδεχομένως να υπήρχε στην αρχή της συμφωνίας, μπορεί να υπήρχε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ ότι η συμφωνία θα πρέπει να επικοινωνηθεί με την κοινωνία για ένα διάστημα έστω ενός μήνα και συνέχεια να προχωρήσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία ιστορικά σημαντική. Δεν προσφέρεται όμως για να γυρίσουμε σε εποχές οι οποίες έχουν κριθεί από την ιστορία. Δηλαδή, δεν μπορεί να γυρίσουμε σε μια εμφυλιοπολεμική περίοδο και ούτε εν ώψη εκλογών και εν ώψη μιας ανασφάλειας που αισθάνεται ο κύριος Μητσοτάκης εν ώψη εκλογών, να γίνει η Ελλάδα ένα πεδίο βολής μεταξύ αδελφών δυνάμεων. Κύριε Σαμέλη, μια κουβέντα από εσάς για να κλείσουμε. Ακούσαμε πριν που είπατε ουσιαστικά ότι περιγράψατε και εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή περίπου ως μειοδότες στην κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι, όταν, όπως λέτε, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι αμφισβητούσαν τον πατριωτισμό της Νέας Δημοκρατίας όταν υπέγραφε μνημόνια, τότε ήταν πρόβλημα. Τώρα που κάνετε εσείς αντιπαράθεση αμφισβητώντας τον πατριωτισμό του πολιτικού σας αντιπάλου, είναι Τετάρτη? Προσέξτε. Όχι, δεν είναι. Βάζετε δύο αντίθετα πράγματα. Πρώτον, μνημόνια υπέγραψαν όλοι. Εκ των αναγκών, εκ των συνθήκων, εμείς λέμε ότι η χώρα έβγαινε από το δεύτερο μνημόνιο και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε ένα κοινοβουλευτικό όπλο, ανέτρεψε την κυβέρνηση Σαμαρά και παρά τα αυτά μας έφερε ένα τρίτο, τρεις χειρότερο μνημόνιο, παρότι μας είχε πει ότι θα έσκιζε τα μνημόνια. Είναι καταγεγραμμένα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε αυτά. Ναι. Να πάμε όμως, εδώ έχουμε ένα αμείζον εθνικό ζήτημα. Υπενθυμίζω ότι από τότε που ανέκυψε το πρόβλημα με τη γείτονα χώρα, με τα Σκόπια, από το 1991, έχουν εκλεγεί 6 Έλληνες πρωθυπουργοί πριν τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι ήταν διαφόρων αποχρώσεων. Είχαμε 3 από το ΠΑΣΟΚ, 3 από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, οι οποίοι είχαν διαφορετικά. Κανείς από αυτούς τους 6, εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους, με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν σκέφτηκε ποτέ να αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Μάλιστα. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος χωρίς κανένα προφανή λόγο, καμία προφανή εθνική ωφέλεια, ήρθε και υπέγραψε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα διανοηθεί ούτε ο πιο αισιόδοξος σκοπιανός ηγέτης. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον υποτιθέμενα, τον φερόμενο ως μετριοπαθή κύριο Ζάεφ να υπερακοντίζει την ρητορική του προηγουμένου του κυρίου Γκρουεύσκη και να φαίνεται ότι τελικά το μόνο επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και επαναλαμβάνω τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ και όχι κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει ενιαία κυβερνητική γραμμή, ο ΣΥΡΙΖΑ τα μόνα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι αυτά της προσπάθειας δικαιολόγησης, της υπερβολικής και εθνικιστικής ρητορικής του κυρίου Ζάεφ. Μάλιστα. Αυτό καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία ωφέλεια παρά μόνο ζημία, την οποία τελικώς δεν είναι το προφανές ότι θα την πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη. Όλοι γνωρίζουμε, γνωρίζετε καλύτερα από μένα και δημοσκοπήσει, ότι πάνω από τη Λάρισα είναι τρομακτικά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Τρομακτικά χαμηλά. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει. Όπως και άλλες κυβερνήσεις φύγανε. Και πάνω από τα τώρα σύνορα είναι τρομακτικά τα προβλήματα της Ελλάδας. Κανένα πρόβλημα δεν έχει. Πολύ μεγάλα. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει. Το πρόβλημα θα μείνει και θα μείνει με μια συμφωνία όπου είναι εθνικά επιζήμια και ενδοτική για τη χώρα. Αυτή είναι η κριτική μας. Κύριε Σαμέλη, κύριε Μουμουλίδη, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα του καναλιού μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.